Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω μία χειροποίητη πατέντα που έχει φτιάξει ο κατσουνοποιός μας πάλι Γιάννης Μυρνάκης, όπου είναι μία φορητή ψισταριά φούρνος, θα λέγαμε, ένας φορητός φούρνος, και δεν πάει να βρέχει εδώ, μας τα έχει χαλάσει ο καιρός για Πάσχα, μπορούμε να ψήσουμε κανονικά. Θα ξεκινήσω να σας δείχνω την κατασκευή από την τροχύλα τη βάση που έχουμε κάνει, επειδή είναι βαριά κατασκευή να μπορεί να μεταφέρεται εύκολα, οπότε στο μπροστά μέρος έχει τροχούς, ενώ πίσω δεν έχει τροχούς. Και όπως ανεβαίνω πιο πάνω θα δείτε ότι έχουμε αφήσει χώρο, βάση, έτσι, εκεί όπου θα ανάβουμε τη φωτιά και θα συντηρούμε τη θερμοκρασία του φούρνου στους βαθμούς στους οποίους θέλουμε. Και μια μικρή αναμονή από κάτω, έτσι ώστε να πέφτει η στάχτη. Μία εύκολη κατασκευή που μπορείτε να την κάνετε μόνο σας, πάρα πολύ εύκολα. Λίγο να το έχετε, λίγο να πιάνουν τα χέρια σας. Και ήρθε η στιγμή που θα πάμε στο φούρνο, ο οποίος φούρνος αποτελείται από δύο θερμοσύφωνες, έναν μεγάλο και έναν πιο μικρό, έτσι ώστε να έχουν ένα κενό μεταξύ τους για να μονώνει τον αέρα και να κρατάει τη θερμοκρασία. Στο φούρνο αυτό έχουμε βάλει, εννοείται, τον πιο μικρό μέσα στον μεγαλύτερο. Ίσως φανεί τώρα, επειδή ψήνουμε, ίσως φανεί από εδώ κάτω. Βλέπετε την εσοχή. Έχουμε δημιουργήσει μία πόρτα. Έχουμε βάλει αριστερά και δεξιά λαβές για να μπορεί να σηκωθεί και να μετακινηθεί. Και φυσικά έχουμε αφήσει αναμονή πάνω για να φεύγει ο καπνός. Και άλλη μία χειρολαβή πίσω για να μπορούμε να τη σηκώσουμε και να την μετακινήσουμε με την τροχύλα τη βάση, την οποία σας είπα πριν ότι φτιάξαμε. Άλλη μία πατέντα από το katsounes.gr και από τον κατσουνοποιό μας Γιάννη Μυρνάκη. Δεν είναι προς πώληση, είναι όμως μία ωραία ιδέα για να φτιάξετε κι εσείς το δικό σας χειροποίητο φούρνο, όπου μπορείτε να ψήνετε και να τον μεταφέρετε όπου θέλετε, όταν βρέχει, όταν έχει κρύο, στο χωριό σας, στην εξοχή. Δεν θα σας πειράξει τίποτα, καμιά καιρική συνθήκη, και προστατεύεται για φωτιές ακόμα και από τον, όταν έχει αέρα. Και θέλω να σας δείξω λίγο εδώ το νέο μας εργαστήρι που ετοιμάζεται σιγά σιγά. Εδώ θα ερχόμαστε στο Μαριανό να γυρνάμε τις κατσούνες μας από το χωριό όπου κατάγεται ο κατσουνοποιός μας, και αυτός θα είναι ο καινούριος μας φούρνος που είναι υποκατασκευή. Και έχουμε και πάρα πολύ ωραία εδώ σχεδιάκια πανέμορφα, τα οποία τα έχει φτιάξει ο κατσουνοποιός μας, και η σκαυτικιά του μηχανή όπου πάει και φορτώνει τα ξύλα. Και είναι έτοιμες οι νοστιμιές μας τώρα, καλοψημένες, δείτε εδώ πράγμα. Και τώρα που είναι έτοιμες μπορώ να σας δείξω τη σχάρα. Μέχρι και η σχάρα είναι φτιαγμένη χειροποίητη, η οποία είναι από πλέγμα σύρματος και είναι δεμένη στην άκρη με σίδερο, όπου είναι πιο ανθεκτικό για να μην λυγίζει. Και είναι βέβαια στις διαστάσεις που έχουμε επιλέξει να είναι ο θερμοσύφωνας. Και στο κάτω μέρος έχει εδώ μια λαμαρίνα, η οποία είναι αυτή που κρατάει τα λάδια τα οποία θα τρέξουν από το κρέας για να καθαρίσουμε πιο εύκολα το φούρνο. Και νομίζω ότι είναι ώρα για φαγητό. Δείτε εδώ τα λάδια, και βγαίνει και καθαρίζεται. Έλα, δοκιμάστε να τον φτιάξετε, είναι υπέροχος. Και δείτε εδώ τι ωραία πραγματάκια σας έχει. Και το πατρικό μας εδώ. Θα το δείξω και αυτό αφού εδώ είμαι, ένα πανέμορφο γραφικό σπιτάκι στο χωριό τα Μαριανό. Γεια σας.